Ποσότητα καθαρής ηρωίνης που ξεπερνά το 1,5 κιλό εντόπισαν και κατέσχεσαν άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακίνθου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που έχει βρεθεί ποτέ στο νησί και εντοπίστηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες και μεθοδικές δράσεις των ανδρών της Ασφάλειας Ακίνθου. Στο πλαίσιο εφηβιαστικής επιχείρησης χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ και σε ιδιωτικές έρευνες που έγιναν στις οικίες των εμπλοκομένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω. Στην 41χρονη γυναίκα, 4 συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 1.590 γραμμάρια, ποσότητα κατέργαστης κάναβης 13 γραμμάρια περίπου και μία ηλεκτρονική ζυγαρία ακριβίας. Στον 41χρονο άντρα, μία ηλεκτρονική ζυγαρία ακριβίας καθώς και μία σιδηρογροθιά. Η αξία των κατασκευθέντων, αν το υπολογίσουμε χοντρικά, υπερβαίνει τις 32.000 ευρώ. Στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό 760 ευρώ και ένα γιοταχή αυτοκίνητο smart για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Οι άνδρες της ασφάλειας οδηγήθηκαν στους δύο διακινητές μετά από πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες που συνέλεξαν και αξιολόγησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όταν διακινούν τέτοιες μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, που θεωρώ είναι από τα πιο σκληρά ναρκωτικά, δεν έχουν ενδιασμούς, δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος, αλλά εγώ θεωρώ και από τις συζητήσεις που έχω κάνει εδώ με τους συναδέλφους ότι δραστηριοποιείται μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών που έρχεται να προσθεθεί στη μακρά σειρά αποτελεσματικών και στοχευμένων δράσεων κατά της παραβατικότητας στο νησί, ιδιαίτερα στην περιοχή του Λαγανά, από την αστυνομική διεύθυνση Ζακίνθου. Ο αστυνομικός διευθυντής άλλωστε ευχαρίστησε το διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας, Αποστόλη Δημητρίου, για την επιτυχημένη έκβαση της επιχείρησης. Θα ήθελα παράλληλα να ευχαριστήσω και όλους τους αστυνομικούς της διεύθυνσης, αστυνομία Ζακίνθου, οι οποίοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η διεύθυνσή μας και το νησί από την έλλειψη προσωπικού, καταβάλουν καθημερινά υπεύθυνη και συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στον νομό και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Θα ήθελα από τη μεριά μου να ευχαριστήσω αρχικά τους ολιγάριθμους άντρες που υπηρετούν στο Τμήμα Ασφαλείας Ζακίνθου και γενικότερα στην αστυνομική διεύθυνση, όπου καθημερινά δείχνουν αμέριστο ζήλο και προθυμία, αφιερώνοντας πολύ προσωπικό χρόνο από τις οικογενειακές και προσωπικές τους στιγμές. Καθώς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Διευθυντή, όπου καθημερινά μας δείχνει αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη στα πρόσωπά μας. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλο κατοχής. Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Ζακίνθου, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών του νησιού.